Ο Αρχελαός, γιος του Περδίκα του Δεύτερου, βασιλιάς της Μακεδονίας από το 413 μέχρι το 399 π.Χ., μεταφέρει την πρωτεύουσα της Μακεδονίας από τις Αιγαίες στην Πέλα. Στους προϊστορικούς χρόνους λεγόταν Βούνομος ή Βουνομία ή Βουνόμια. Πρώτος ο Ηρόδοτος στους Περσικούς πολέμους την αναφέρει με το όνομα Πέλα. Ο Αρχέλαος οχύρωσε την Πέλα και έκτισε στην ακρόπολη της το ανάκτορό του, το οποίο ζωγράφισε ο μεγαλύτερος ζωγράφος της εποχής του, ο Ζεύξης. Την εποχή του Αρχέλαου στην Πέλα έζησε ο τραγικός ποιητής Ευρυπίδης, ο οποίος εδώ έγραψε την Ιφηγένεια Εναυλίδη, τις Βάκχες και το χαμένο του έργο Αρχέλαος. Ο Στράβωνας λέει ότι η πόλη δεν απέχει πολύ από τον Λουδία και πως συνδέεται με τη θάλασσα. Είναι λιμάνι του Θερμαϊκού κόλπου. Ο Ξενοφώντας αναφέρει την Πέλα σαν τη μεγαλύτερη μακεδονική πόλη. Η αξία της μεταφοράς της μακεδονικής πρωτεύουσας φαίνεται στην εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου και του γιού του Αλεξάνδρου του Τρίτου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος, γιος του Αμίντα του Τρίτου, αναμορφώνει τον μακεδονικό στρατό και ετοιμάζει τα πάντα για να γίνει ο Αλέξανδρος Μέγας. Ο Φίλιππος μιμήθηκε τον Αρχέλαο, τον ιδρυτή της Πέλας. Κάλεσε στο παλάτι του τον περίφημο ζωγράφο Απελή και τους διάσημους γλύπτες Λεοχάρη και Λύσιμο. Η πόλη της Πέλας είναι χτισμένη σύμφωνα με το υποδάμιο σύστημα, δηλαδή το σύστημα που ακολουθούμε για το χτίσιμο και των σημερινών μας πόλεων. Ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Περσέας, ιτήθηκε στη μάχη της Πίδνας το 168 π.Χ. από τον Ρωμαίο στρατηγό Λεύκιο Εμίλιο Παύλο και συνελήφθη εχμάλωτος με την οικογένειά του. Πέθαναν στη Ρώμη, αλλά οι Ρωμαίοι επί 7 μέρες έκαναν θρίαμβο με τα λάφυρα της Πέλας στους δρόμους της Ρώμης. Είμαστε στην Πέλα, παιδιά, στον τόπο που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του ο Φίλιππος. Αυτή η πόλη χτίστηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. σε ένα μέρος που τον διάλεξε όχι ο βασιλιάς Αρχέλαος, που έκανε τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Μακεδονίας από τις Αιγαίες, τη σημερινή Βεργίνα, στην Πέλα, αλλά ένα μέρος που το έδωσε ο χρησμός, το μαντίο των Δελφών, διάλεξε για τους Μακεδόνες έναν τόπο που ήταν λιμάνι του Θερμαϊκού κόλπου, την Βουνόμια. Εδώ ήρθαν οι Μακεδόνες από τις Αιγαίες και έκτισαν την πόλη τους, την οποία αφιέρωσαν στο Θεό Απόλλωνα και ίσως από την επανάληψη του ονόματος Απελάς Απόλλων ονομάστηκε αυτή η πόλη Πέλα. Για την πόλη Πέλα δεν ήρθαν άνθρωποι από όλη τη Μακεδονία να κατοικήσουν όπου ήθελε ο καθένας, αλλά έγινε σχέδιο πόλος. Ο βασιλιάς Αρχέλαος κάλεσε έναν πολύ σπουδαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό του 5ου αιώνα π.Χ., τον Υπόδαμο, ο οποίος ήρθε, μελέτησε την πόλη και πούλησε τα οικόπεδα της πόλεως σε καινούριους ιδιοκτήτες,
που αγόρασαν σπίτια ιδίου μεγέθους. Δηλαδή, στο σχέδιο της πόλεως, κάθε σπίτι είχε το ίδιο μέγεθος. Εδώ βλέπετε το σχέδιο με το οποίο χτίστηκε η Πέλα σύμφωνα με το υποδάμιο. Δηλαδή, κάθε οικοδομικό τετράγωνο ήταν ένα σπίτι το οποίο γύρω-γύρω του είχε 4 δρόμους. Οι 2 δρόμοι που ήταν παράλληλοι μεταξύ τους ήταν κύριοι δρόμοι και είχαν πλάτος από 6 έως 7 ή και 8 μέτρα. Και οι 2 ήταν δευτερεύοντες δρόμοι και είχαν πλάτος από 5 μέχρι 6 μέτρα. Σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, σε ένα μεγάλο οικογενειακό σπίτι, ζούσε μια οικογένεια των Μακεδόνων, η οποία δεν ζούσε μόνη, αλλά ήταν ο παππούς, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα δισέγγονά του. Δηλαδή, 2 και 3 γενιές μιας μακεδονικής οικογένειας ζούσαν σε ένα σπίτι της Πέλας. Στο εσωτερικό τα σπίτια είχαν 1 ή 2 τετράγωνες αυλές, οι οποίες ήταν ανοιχτές και γύρω-γύρω το σπίτι, όταν το έβλεπες, έμοιαζε με ένα κουτί. Δηλαδή, δεν είχε μπαλκόνια ή παράθυρα που έβλεπαν προς το δρόμο, παρά μία πόρτα, την οποία αν χτυπούσες και σου άνοιγαν, έβλεπες το εσωτερικό του σπιτιού και τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό το σπίτι. Στις αυλές των σπιτιών έπαιζαν τα παιδιά, επίσης υπήρχαν αγάλματα ή υπήρχαν δεξαμενές με νερό. Και τα κάτω πατώματα των σπιτιών ήταν οι ανδρώνες, δηλαδή τα περισσότερα δωμάτια ήταν για τους άνδρες, οι οποίοι καλούσαν φίλους και έπιναν μαζί τους στα συμπόσια, από τη λέξη συμπίνω, όταν πίνω μαζί με κάποιον φίλο. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι έμεναν στους επάνω ορόφους των σπιτιών, που λεγόταν γυναικονίτες. Και οι μητέρες έβλεπαν τα παιδιά τους όταν έπαιζαν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού, από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Και κυρίως φώναζαν στις κοπέλες τους να φορούν και αυτές, όπως τα αγόρια, καυσία, δηλαδή καπελάκι, για να μην τις καίει ο ήλιος, γιατί αν οι κοπέλες μαύριζαν, θα νόμιζαν ότι ήταν φτωχές, γιατί έπρεπε να έχουν δούλους να δουλεύουν στα χωράφια και όχι να μαυρίζει μία κοπέλα της Πέλας, μια κοπέλα της Μακεδονίας. Παιδιά, στο κέντρο της πόλεως, ο υπόδαμος σχεδίασε την αγορά. Η αγορά ήταν μια μεγάλη πλακοστρωμένη αυλή, όπου οι έμποροι έφερναν τα εμπορεύματά τους και οι ξένοι στην πόλη αντάλλαζαν τις ιδέες τους με τους πολίτες της Πέλας. Γύρω-γύρω από τη μεγάλη τετράγωνη αυλή υπήρχαν τα καταστήματα και τα δημόσια οικοδομήματα και επίσης, ένα από τα σπουδαία δημόσια οικοδομήματα της Πέλας ήταν το νομισματοκοπείο, όπου έκοβαν τα καινούργια νομίσματα της πόλεως κάθε φορά που είχε ανάγκες, με το όνομα της πόλεως Πέλα. Στο νότιο κομμάτι της αγοράς υπήρχαν 5 πολυκαταστήματα, τα οποία μοιάζουν με τα σημερινά σούπερ μάρκετ. Και στο πιο ψηλό σημείο της πόλεως ήταν η Ακρόπολη. Ακρόπολη είχε κάθε αρχαία ελληνική πόλη. Ακρόπολη σημαίνει η άκρη της πόλεως. Και μέσα σε ένα ιδιαίτερο τείχος υπήρχε το παλάτι του βασιλιά, τα κοντινά δημόσια κτίρια στα οποία έμεναν οι σωματοφύλακες και ο στρατός και τα δωμάτια στα οποία ζούσαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μέσα σε αυτό το παλάτι γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Από την Βουνόμια, την πόλη που προϋπήρχε της Πέλας, βλέπουμε ορισμένα προϊστορικά ευρήματα, το άγαλμα της μητέρας, των ανθρώπων και των θεών, που είναι παχουλό γύρω-γύρω από την κοιλιά της, για να χωράει πολλά παιδιά, να είναι παραγωγική, και εργαλεία, αρωματοθήκες και αγνήθες που ήταν βάρη των αργαλιών. Οι αργαλοί στην αρχαία Ελλάδα ήταν κάθετοι, δεν ήταν οριζόντιοι
και για να στέκονται οι κλωστές όρθιες, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν τα βάρη του αργαλιού της Αγνίθης. Από την νεολιθική περίοδο βλέπουμε εργαλεία και όπλα, λίθινα, και από την εποχή του Χαλκού, πόρπες οι οποίες στήριζαν τα φορέματα των γυναικών στους δύο ώμους, μοιάζουν με τον αριθμό 8, γι' αυτό και ονομάζονται οκτόσχημες. Ένα από τα ιδιωτικά σπίτια της Πέλλας, τριγυρισμένο από 4 δρόμους, 2 δευτερεύοντες και 2 μεγάλους δρόμους από τις άλλες 2 στενές πλευρές του σπιτιού. Στο εσωτερικό του αυτό το σπίτι έχει 2 μεγάλες τετράγωνες αυλές, όπου καταλήγουν τα νερά της βροχής από τα γύσα των διαδρόμων που βλέπουμε γύρω-γύρω από τις αυλές, και η αποχέτευση σε αυτή την αυλή καταλήγει και καθαρίζει αυτόματα όταν βρέχει τις 2 τουαλέτες του σπιτιού. Αυτές είναι οι 2 κουζίνες με εστίες, και γύρω-γύρω από την αυλή και τον διάδρομο τα δωμάτια που στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, είναι ανδρώνες. Γύρω-γύρω από τον τοίχο του δωματίου, για 1,5 μέχρι 2 μέτρα, το πάτωμα των δωματίων είναι υπερυψωμένο. Σε αυτό μπαίνουν τα ανάκλινδρα, δηλαδή κρεβάτια, στα οποία μισοξαπλωμένοι, μισοκαθισμένοι, τρώνε οι άνδρες και πίνουν στα συμπόσια με φίλους και θαυμάζουν τα ωραιότατα ψηφιδωτά που υπάρχουν στο κέντρο των πατωμάτων. Έχουμε γεωμετρικά ψηφιδωτά, τα οποία έχουν μείνει στη θέση τους, ή λεπτομερή ψηφιδωτά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο μουσείο και σε λίγο θα τα δούμε και θα τα θαυμάσουμε. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας έχει απόλυτα ταυτιστεί με την δεύτερη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτό φαίνεται από 2 ενσφράγιστα κεραμίδια στέγης. Το επάνω κεραμίδι είναι στρωτήρας, ενώ το κάτω είναι καλυπτήρας λακωνικού τύπου και φέρουν στην γενική το όνομα της πόλεως, Πέλλης. Το πρώτο σπίτι της Πέλλας, το οποίο ανασκάφθηκε το 1957, ονομάστηκε το σπίτι του Διονύσου από το ψηφιδωτό, το οποίο αναφέρεται στον θεό Διόνυσο πάνω στον πάνθυρα. Και το δεύτερο ψηφιδωτό και το δεύτερο σημαντικό ψηφιδωτό αυτού του σπιτιού αναφέρεται στο κυνήγι του λιονταριού. Το πρώτο σπίτι της Πέλλας καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην πόλη. Και αποτελείται από 2 ορόφους. Στο εσωτερικό του πρώτου ορόφου υπάρχουν 2 περίστυλες αυλές. Η μεγαλύτερη, η οποία περιβάλλεται από δωρικού ρυθμού κίονες, έχει εμβαδόν 30 τετραγωνικά μέτρα και γύρω από αυτήν προβάλλουν τα δωμάτια που κυρίως στην χρήση τους είχαν οι άνδρες. Γύρω-γύρω τα πατώματά τους είναι υπερυψωμένα και σε αυτά τοποθετούσαν τα ανάκλυδρα, όπου μισοκαθισμένοι, μισοξαπλωμένοι, έπιναν οι άνδρες
μαζί με τους φίλους τους. Και η άλλη αυλή με ιωνικού ρυθμού. Και οπωσδήποτε οι σκάλες που υπάρχουν κοντά στο δεύτερο περιστήλιο οδηγούσαν στον δεύτερο όροφο του σπιτιού, όπου έμεναν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι υπηρέτες. Στο σπίτι αυτό, γύρω-γύρω, υπάρχουν μόνο τείχοι, δεν υπάρχουν εξωτερικά ανοίγματα ή παράθυρα. Έχει την πόρτα του να βλέπει σε έναν από τους δευτερεύοντες δρόμους της Πέλλας. Το δεύτερο μεγάλο σπίτι της Πέλλας, το οποίο είναι το τρίτο στη σειρά που επισκέπτεται ο επισκέπτης, είναι το σπίτι της αρπαγής της ωραίας Ελένης. Και αυτό το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει 2.350 τετραγωνικά μέτρα και επίσης καταλαμβάνει ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο της πόλεως. Στο κέντρο αυτού του σπιτιού υπάρχει μία περίστυλη κεντρική αυλή με κοιονοστοιχεία και καταλαμβάνει αυτή η αυλή 500 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Έχει 8 κοίωνες δωρικού ρυθμού από κάθε πλευρά. Και τα δωμάτια βρίσκονται γύρω-γύρω από αυτή την μεγάλη αυλή και υπάρχουν επίσης σκαλοπάτια τα οποία οδηγούν στον δεύτερο όροφο από όπου σώζονται και λείψανά τους. Στο βόρειο τμήμα του σπιτιού αυτού έχουν διασωθεί 3 ανδρώνες που βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Στο πρώτο ανατολικά δωμάτιο βρέθηκε ψηφιδωτό δάπεδο που είναι άριστα διατηρημένο. Στην κεντρική του παράσταση εικονίζεται κυνήγι ελαφιού. Πλαισιώνεται από σπυρομέανδρο και πλούσιο φυτικό διάκοσμο. Σε 2 αντικριστές γωνίες υπάρχει από μία μεγάλη άκανθα με πολλούς βλαστούς που σχηματίζουν ένα μεγάλο ανθέμιο. Γύρω-γύρω στο πλαίσιο, ανάμεσα σε βλαστούς που πλέκονται μεταξύ τους, υπάρχει ποικιλία από άνθη.
Τη μέση του πατώματος περιγράφεται το κυνήγι του ελαφιού. Δύο κυνηγοί με τη βοήθεια του κυνηγητικού του σκύλου σκοτώνουν ένα ελάφι. Ο ένας κυνηγός είναι ζωσμένος με το σπαθί του και χρησιμοποιεί εναντίον του ελαφιού διπλό πέλεκι, ενώ ο άλλος το σπαθί του. Με μεγάλη ορμή έχουν σηκώσει οι δύο νέοι κυνηγοί τα όπλα τους. Η ένταση στην προσπάθειά τους φαίνεται στα γυμνασμένα κορμιά τους και τους τεντωμένους μύες τους. Ο πέτασος του κυνηγού δεξιά έχει λυθεί από το κεφάλι του στην προσπάθειά του να ορμήσει εναντίον του ελαφιού. Ο σκύλος έχει δαγκώσει το ελάφι, το οποίο αιμορραγεί, και τα πίσω πόδια του ελαφιού έχουν λυγίσει. Το ζώο έχει καταβληθεί. Τα μπροστινά του πόδια κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να ξεφύγει. Μάταια όμως. Ο κυνηγός δεξιά έχει αρπάξει το ελάφι από το ένα του κέρατο και το κρατά σφιχτά, ενώ με το σπαθί του στο δεξί χέρι είναι έτοιμος να του καταφέρει το θανατηφόρο χτύπημα. Η γλώσσα του ελαφιού έχει βγει από το στόμα του και το μάτι του με το έντονο βλέμμα προς τον θεατή δείχνει την επιθυμία του ζώου να ξεφύγει, να τρέξει, να σωθεί, να ζήσει. Το μοναδικό αυτό ψηφιδωτό που χρονολογείται στο 325 με 300 π.Χ. το υπογράφει ο ψηφοθέτης του. Γνώσης επόησεν. Η υπογραφή του γνώση είναι μοναδική στην τέχνη του ψηφιδωτού. Ο πρικισμένος ψηφοθέτης υπογράφει για πρώτη φορά το έργο του που ακολουθεί τον δρόμο της έκφρασης που ανοίγει η ζωγραφική. Στον μεγαλύτερο ανδρώνα που βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού υπάρχει ψηφιδωτό δάπεδο που καταλαμβάνει 24 τετραγωνικά μέτρα. Σε αυτό περιγράφεται ένας πολύ ενδιαφέροντας μύθος της Μακεδονίας. Ο γενάρχης των Μακεδόνων ο Ηρακλής μένει στη Μακεδονία με τη γυναίκα του την Διάνυρα. Η Διάνυρα προσκαλεί την εξαδέλφη της, την Ελένη, την ωραία Ελένη, στην Μακεδονία από το Άργος. Ο Θησέας, ο βασιλιάς της Αθήνας, που μαθαίνει για την ομορφιά της, προσλαμβάνει τον πρώτο Έλληνα ηνίοχο που έζηψε σε κοινό ζυγό 4 άλογα, σύμφωνα με την παράδοση των Φορβάδα από το Άργος, και έρχεται στη Μακεδονία για να απαγάγει την ωραία Ελένη. Ο Θησέας αρπάζει την Ελένη και την παρασύρει προς το Άρμα. Τρομαγμένη εκείνη ζητά βοήθεια από τη Διάνυρα. Η Διάνυρα απλώνει το χέρι της για να βοηθήσει. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν. Ο Φορβάς κρατάει από τα ηνία του στα 4 άλογα. Τα συγκρατεί για να προλάβει να πηδήξει επάνω στο Άρμα ο Θησέας με την ωραία Ελένη και θα τα αφήσει να τρέξουν ορμητικά για να εκτελέσουν το σκοπό τους, την απαγωγή της. Το δάπεδο του τρίτου στη σειρά ανδρώνα προς τα δυτικά είναι καταστραμμένο. Στην ανατολική πλευρά του σπιτιού υπάρχουν 3 συνεχόμενα δωμάτια. Το κεντρικό που επικοινωνούσε με τα άλλα 2 έχει ψηφιδωτό δάπεδο. Στο εξωτερικό του πλαίσιο διακρίνουμε ζεύγη αντικριστών πανθύρων
και αριστερά και δεξιά αγριογούρουνα. Στο εσωτερικό του πλαίσιο υπάρχει σύνθεση με ανθέμια από σχηματοποιημένα φύλλα ακάνθου και άνθη λωτού. Στο κέντρο του ψηφιδωτού εικονίζεται αμαζονομαχία. Η βασίλισσα των Αμαζόνων, η Πολίτη, είναι πεσμένη στο έδαφος και προσπαθεί να αποφύγει το χτύπημα του αντιπάλου της που έρχεται από δεξιά. Μια δεύτερη Αμαζόνα προσπαθεί να βοηθήσει την πεσμένη βασίλισσα. Το ψηφιδωτό αυτό είναι κατώτερο ποιοτικά και τεχνικά από τα άλλα ψηφιδωτά. Ίσως το έργο αυτό, στο οποίο βλέπουμε το κάτω μέρος από τα σώματα των μορφών να είναι μεγαλύτερο από το επάνω μέρος των σωμάτων και τα κεφάλια, τα πόδια να είναι παχύτερα και τα κεφάλια πάνω στο στενό κορμό μικρά, να είναι έργο ενός μικρού παιδιού που βλέπει τους μεγάλους από χαμηλά. Τα πόδια τους που είναι κοντά του του φαίνονται μεγάλα και τα κεφάλια μακρινά και μικρά. Έργο ενός παιδιού που στόλισε ίσως το δωμάτιό του όταν αυτό μεγάλωσε και το έβλεπε με τους φίλους του όταν έπιναν στα συμπόσια, ξαπλωμένοι στα ανάκλινδρά τους γύρω-γύρω από το ψηφιδωτό έργο της παιδικής ηλικίας του παιδιού που τώρα έγινε άντρας. Ένα ακόμη σπίτι που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο λίγο νότια από το σπίτι της αρπαγής της ωραίας Ελένης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διακόσμηση των τείχων του. Το σπίτι αυτό έχει την τυπική μορφή των σπιτιών της Πέλλας με εσωτερικό περιστήλιο. Σε ένα από τα δωμάτια της βόρειας πλευράς, τα κονιάματα που βρέθηκαν κάτω στο πάτωμα ήταν τόσα πολλά, ώστε μετά την εργαστηριακή επεξεργασία αποκαταστάθηκε σχεδόν το σύνολο της διακόσμησης ενός τείχου που φτάνει το ύψος των 5 μέτρων. Στον τείχο του δωματίου έχουμε από μίμηση μαρμάρων διαφόρων χρωμάτων, λευκού, γκρι, κόκκινου, πορτοκαλί, μαύρου, κίτρινου. Δωρικού ρυθμού κίονες ανάμεσα σε παραστάδες δημιουργούν στον δεύτερο όροφο την αίσθηση ότι βλέπουμε ανοιχτά παράθυρα από τα οποία διακρίνουμε τον γαλάζιο ελληνικό ουρανό. Η Πέλλα έχει άριστα οργανωμένο σύστημα παροχής και αποχέτευσης νερού. Κάθε σταυροδρόμι της πόλεως υπάρχει μεγάλο αγγείο φίλτρο για το πόσιμο νερό. Πρόκειται για ένα μεγάλο οξυπίθμενο αγγείο μπηγμένο στο έδαφος. Κεραμιδένιες σωλήνες φέρνουν σε αυτό το νερό από υψηλότερο επίπεδο όπου το νερό φιλτράρεται. Δηλαδή, ό,τι είναι βαρύ στο νερό, πέτρες και ξύλα παραμένουν στον πυθμένα του αγγείου φίλτρου, ενώ από την άλλη πλευρά άλλος κεραμιδένιος σωλήνας που ξεκινά από το αγγείο φίλτρο μεταφέρει το νερό πιο καθαρό σε χαμηλότερες περιοχές της πόλης όπου επαναλαμβάνεται ο ίδιος καθαρισμός. Τα αγγεία φίλτρα τα άνοιγαν από πάνω και τα καθάριζαν για την καλή λειτουργία του συστήματος παροχής του νερού στην Πέλλα. Ο μαρμάρινος αυτός σκύλος
Είναι μια επιτύμβια στήλη από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Ο σκύλος αυτός είναι ο πιστός φίλος κάποιου πεθαμένου Μακεδόνα που έχει μείνει ζωντανός και θα τον φυλάει όσο μπορεί και αυτός και θα τον προστατεύει πάνω από τον τάφο του. Αγγεία που κατασκευάστηκαν στα εργαστήρια της Πέλλας και ήταν έτοιμα να πουληθούν, βρέθηκαν κάτω από τα πεσμένα κεραμίδια των οροφών μετά από μια φυσική καταστροφή που έγινε στην πόλη από σεισμό. Είναι αγγεία, πολυτελή, τα οποία είχαν κατασκευαστεί για διάφορες χρήσεις, για τη μεταφορά και το σερβίρισμα κρασιού και για το γάλα των παιδιών, είτε αγγεία με κάλυμα, τα οποία ήταν κοσμηματοθήκες και αρωματοθήκες. Στις δύο επόμενες βιτρίνες βλέπουμε μήτρες, δηλαδή καλούπια, μέσα στα οποία τοποθετούσαν κεραμίδι, με σκοπό να κάνουν περισσότερα βάζα του ιδίου είδους και επίσης και αγάλματα. Έχετε κούκλες? Ναι. Και παιχνίδια? Ναι. Η πιο ακριβή κούκλα σήμερα είναι η κούκλα Μπάρμπι, που έχει πάρα πολλά ρούχα για να αλλάζει και στοιχίζει πολύ ακριβά και στους γονείς και στα παιδιά. Η Μπάρμπι τροχόσπιτο. Έχει και τροχόσπιτο, έχει και πάρα πολλά ρούχα και αξεσουάρ. Στην αρχαία Μακεδονία, στην Πέλλα, τα πλούσια κορίτσια είχαν μία κούκλα η οποία άλλαζε όχι ρούχα, αλλά κεφάλι. Όσο πιο πολύ έπαιζε με τις φίλες της, τόσο πιο πολύ άλλαζε στις κούκλες της κεφάλια με διαφορετικά χτενίσματα, τα οποία δείχνουν κούκλα με διαφορετική ηλικία. Εάν τα μαλλιά της κούκλας ήταν ριχτά προς τα κάτω, στολισμένα με άνθη και με κορδέλες, τότε η κούκλα ήταν παιδί κούκλα. Εάν η κούκλα είχε τα μαλλιά της κότσο, ψηλά χτενισμένα, τότε ήταν μαμά κούκλα. Και αν η κούκλα φορούσε μαντίλι στο κεφάλι, ήταν γιαγιά κούκλα, ήταν βάβο. Γιατί η γιαγιά, όπως και σήμερα, έδειχνε το πένθος της φορώντας μαντίλι. Το πένθος στην αρχαία Ελλάδα ήταν η γυναίκα που είχε χάσει κάποιον αγαπημένο της να ξεριζώνει τα μαλλιά της για να δείξει ότι δεν είχε διάθεση για να χτενίζεται, να λούζεται. Στη διάρκεια του πένθους, που μπορεί να κρατούσε και όλη της τη ζωή, φορούσε μαντίλι για να μην δείχνει ότι είναι ωραία κάτω από αυτό, αλλά να κρύψει το πένθος της. Έτσι λοιπόν οι κούκλες που αλλάζουν τα τρία κεφάλια, είτε με τα μαλλιά κάτω, είτε με τα μαλλιά επάνω, είτε με το μαντίλι, δείχνουν τρεις διαφορετικές ηλικίες. Και εδώ βλέπετε μία μεγάλη συλλογή από κούκλες της Πέλλας. Το 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τη Μακεδονία. Ο τελευταίος βασιλιάς των Μακεδόνων, ο Περσέας, πίστευε ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός και νικητής των Ρωμαίων. Γι' αυτό ετοίμασε για τον εαυτό του ένα μεγάλο άγαλμα, το οποίο θα έστεινε στην είσοδο του Ναού του Θεού Απόλλωνα στους Δελφούς. 16 μέτρα είχε ύψος το βάθρο του και στην κορυφή θα τοποθετούσαν ένα σύμπλεγμα, δηλαδή τρία αγάλματα πιθανότατα, δύο νίκες, που θα στεφάνωναν τον βασιλιά Περσέα με δάφνινα στεφάνια της νίκης εναντίον των Ρωμαίων.
Δυστυχώς, στη μάχη της Πίδνας, ο Λεύκιος Εμίλιος Παύλος νίκησε τους Μακεδόνες, πήρε τη Μακεδονία και από τις δύο μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, την Πέλα, την πατρίδα του Μεγαλέξανδρου, και το Δίον, το θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων, πήρε 6.500 αγάλματα για να τα δείξει σαν λάφυρα του πολέμου στους δρόμους της Ρώμης. Από τα 3.000 αγάλματα που έκλεψαν οι Ρωμαίοι από την Πέλα, δεν βρέθηκαν παρά ελάχιστα. Στην Ρώμη, σε έναν ναό αρκετά έξω από τα τείχη της, στον Σαν Τζοβάνι Λατεράνο, βρέθηκε το άγαλμα του θεού Ποσειδώνος, το οποίο ήταν μαρμάρινο και το αυθεντικό άγαλμα ήταν χάλκινο. Το μαρμάρινο άγαλμα ήταν αντίγραφο που έκαναν οι Ρωμαίοι για να θυμίζουν σε κάποια έπαυλη της Ρώμης ένα άγαλμα που στόλιζε κάποιο δημόσιο κτίριο, κάποιο μνημείο αφιερωμένο στον θεό των νερών, τον Ποσειδώνα, και πιθανότατα στο ίδιο εργαστήριο στο οποίο έγινε το χαμένο αυθεντικό άγαλμα, στο οποίο βρέθηκε το αντίγραφό του από μάρμαρο, είχε γίνει και αυτό εδώ, που είναι ένα μικρό ενθύμιο που μπορούσε να αγοράσει κανείς από το εργαστήριο του Λυσίπου, του προσωπικού γλύπτη του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα μικρό άγαλμα του θεού Ποσειδώνος, που καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για το ίδιο με το χαμένο, μιας και το αντίγραφό του, το μαρμάρινο, το οποίο βρίσκεται στην Ιταλία, είναι ακριβώς ίδιο στο σχέδιο. Αυτό βρέθηκε σε ένα χωράφι της Πέλας και είναι ένας θησαυρός, παιδιά. Ένας θησαυρός, γιατί μας δείχνει πώς ήταν το χαμένο αυθεντικό άγαλμα σε μικρογραφία. Ένας από τους ναούς της Πέλας είναι αφιερωμένος στη Θεά Δήμητρα. Η Θεά Δήμητρα, η μητέρα των καρπών της γης, δέχεται δύο ειδών θυσίες στα ιερά της. Στα ιερά που βρίσκονται μέσα στις πόλεις, οι πιστοί φέρνουν δώρο στη Θεά Δήμητρα καρπούς και άνθη. Στα ιερά που λέγονται θεσμοφόρια και βρίσκονται έξω από μεγάλες πόλεις, η Θεά Δήμητρα δέχεται και ανέμακτες θυσίες ζώων, δηλαδή ζώα τα οποία δεν έχουν θυσιαστεί, αλλά προσφέρονται ζωντανά. Και αυτά τα ζώα που προσφέρονται ζωντανά στην Θεά Δήμητρα είναι τα χειρίδια, δηλαδή μικρά γουρουνάκια. Ιδανικό βέβαια είναι να τα φέρουν ζωντανά και ακίνητα, ένα πράγμα που μας εντυπωσιάζει πώς το κατόρθωναν, μιας και οι πολύ έξυπνοι Έλληνες ονομάζονται πανέξυπνοι όταν βάζουν γουρούνι στο σαγί. Οι γυναίκες λοιπόν της αρχαίας Ελλάδος και της αρχαίας Πέλλας και της αρχαίας Μακεδονίας κατόρθωναν να φέρουν τα χειρίδια ζωντανά και ακίνητα προσφορές στη Θεά Δήμητρα, κρατώντας τα από το κέντρο του νευρικού του συστήματος, που είναι η ουρά τους. Έτσι, ακίνητα, σαν παγωμένα, τα έφερναν και τα έριχναν μέσα από τις τρύπες του πατώματος, με λίγους καρπούς. Τα ζώα είχαν για να ζήσουν ελάχιστες ώρες, μετά πέθαιναν. Η μυρωδιά στο θεσμοφόριο ήταν φοβερή, αλλά είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί από το λίπασμα το οποίο έριχναν μέσα στη γη και η Θεά Δήμητρα θα ανταπέδιδε την προσφορά της, δωρίζοντας στον λαό της Πέλλας πλούσιους καρπούς στα χωράφια του. Βέβαια, ιδανικό θα ήταν να φέρει κάποιος πιστός έναν άγριο χείρο δώρο στη Θεά, αλλά αυτό πώς κατόρθωνε να τον φέρει είναι μια άλλη υπόθεση, ίσως τον έφερνε κεραμιδένιο και όχι στην πραγματικότητα. Ένα από τα δώρα του γαμπρού στην Ύφη ήταν η Ιδρία, ένα αγγείο με τρία χερούλια. Η Ύφη κρατούσε το αγγείο από το ένα χερούλι όταν ήταν ελαφρύ
πήγαινε στη δεξαμενή, το γέμιζε με νερό και γυρνούσε στο σπίτι. Όταν το αγγείο ήταν βαρύ, το κρατούσε πάνω από το κεφάλι της και το σήκωνε με τα δυο της χέρια. Στην ιδρία του 5ου αιώνος π.Χ. της Πέλας, έχουμε μια πολύ γνωστή μας ιστορία, η οποία θα μας πάει 2.500 χρόνια πριν από σήμερα και στους Ολύμπιους θεούς που δίνουν τα ονόματά τους σε κάθε αρχαία ελληνική πόλη. Ο Κέκροπας ήταν ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν μισός φίδι και μισός άνθρωπος. Ο Κέκροπας κάλεσε τους Ολύμπιους θεούς και τους είπε «Και η δικιά μου πόλη θέλω να έχει ένα όνομα Ολύμπιου θεού που είστε ανθρωπόμορφοι». Κάλεσε λοιπόν το Δωδεκάθεο να έρθει στην Κεκροπία και να δώσει το καλύτερο δώρο. Δύο θεοί μόνο δέχτηκαν την πρόσκληση του Κέκροπα. Ο θεός Ποσειδώνας και η θεά Αθηνά. Ο Ποσειδώνας έδωσε στους Κέκροπες ένα άλογο. Αλλά οι Κέκροπες δεν είχαν ξαναδεί άλογο, γι' αυτό δεν προτίμησαν το δώρο του και ο Ποσειδώνας, πριν φύγει, ζήτησε και μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη του ευκαιρία ήταν να δώσει στους Κέκροπες θαλασσινό νερό μέσα στην πόλη. Και αυτοί είπαν, τι κουτό, δεν μας χρειάζεται θαλασσινό νερό στην πόλη μας και έτσι δεν δέχτηκαν κανένα από τα δύο δώρα του θεού Ποσειδώνος. Η θεά Αθηνά χτύπησε το δόρυ της και έδωσε στους Κέκροπες ένα ελαιόδεντρο. Αυτοί με τα χαράς δέχτηκαν το πολύτιμο δώρο της και η Κεκροπία ονομάστηκε Αθήνα. Ένα από τα κεραμιδένια παιδικά παιχνίδια της Πέλας είναι και αυτό το σύμπλεγμα των δύο μικρών αγαλματιδίων του έρωτα και της ψυχής που φιλούνται σε ένα φιλί που δείχνει τον αιώνιο και αθάνατο έρωτα. Όσο υπάρχει ψυχή, θα υπάρχει και έρωτας. Το αγγείο αυτό είναι ένας Λέβιτας, είναι ένα από τα πρώτα δώρα του γαμπρού προς την νύφη, γι' αυτό λέγεται και γαμικός, του γάμου. Βλέπουμε την νύφη στην προετοιμασία του γάμου και τις φίλες της και ερωτηδείς πάνω από το κεφάλι της που της φέρνουν τα δώρα του γαμπρού και των θεών για την αιώνια ευτυχία της. Κοσμήματα κτερίσματα που πήραν μαζί τους στον άλλο κόσμο οι νεκροί της Πέλας από τον 4ο μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ. για να φορέσουν και στην άλλη ζωή. Περιδέρεα με πολύτιμες πέτρες όπως κορνουαλίτης και αχάτης με πλεκτά χρυσά σύρματα. Χρυσό ρομβόσχημο επιστόμιο που έμπαινε πάνω από το στόμα των νεκρών και δενόταν πίσω από το λαιμό. Βρέθηκε πάνω από το στόμα του νεκρού και με αυτό θα πλήρωνε τα μεταφορικά του στον χάροντα το βαρκάρι που θα τον μετέφερε στον άλλο κόσμο. Επίσης, τρία χρυσά φύλλα βρέθηκαν ανάμεσα στα δόντια ενός άνδρα και δύο γυναικών με τα ονόματά τους γραμμένα επάνω τους για να αναγνωριστούν στον άλλο κόσμο. Πρόκειται για τον Ποσίδηπο, την Φιλοξένα και την Γησίσκα. Επίσης, ένα ενεπίγραφο δαχτυλίδι με το όνομα Χριστή, δηλαδή δώρο στην Χριστή. Αυτή είναι η επιτύμβια στήλη του Ξάνθου
γιου του Δημητρίου και της Σαμαδίκας. Μια νεκρική στήλη του 5ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε στην αγορά της αρχαίας Πέλλας. Σε αυτή την ταφόπλακα βλέπουμε τον νέο να πεθαίνει σε μικρή ηλικία, χωρίς να γευτεί τη ζωή, παίρνει μαζί του τα αγαπημένα του παιχνίδια και ζώα, το περιστέρι του και το σκυλί του. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρεται και το όνομα της μητέρας πάνω στην νεκρική στήλη του νέου, που δείχνει και τη θέση της Μακεδόνισσας στην κοινωνία της Πέλλας. Αυτό το μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο του Αλεξάνδρου βρέθηκε στην αγορά, στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας και μας δείχνει τον Αλέξανδρο με τα κέρατα του Θεού Πανός. Ο Αλέξανδρος μετά την επίσκεψή του στο Αμμόνιο, στην όαση Σίουα της Λιβύης, φόρεσε στο στεφάνι του τα κέρατα κριαριού, γιατί πίστευε ότι ήταν γιος του Άμμωνος Διός, ο οποίος εμφανιζόταν κερασφόρος στα αγάλματά του. Εδώ όμως, ίσως είναι μία προϊόνιση του μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου τα κέρατά του μας δείχνουν τον γιο του Θεού Πανός, ο οποίος παίρνει πανικό στους εχθρούς του. Ο πρώτος Αλέξανδρος και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, θεωρούνται από τους αρχαίους Μακεδόνες ως ιοί του Πανός που σπέρνουν πανικό στους εχθρούς τους. Από το πρώτο σπίτι που ανασκάφτηκε στην Πέλλα, βλέπουμε ένα από τα ωραιότατα ψηφιδωτά πατώματά του, ο Θεός Διόνυσος πάνω στο αγαπημένο του ζώο, τον Πάνθυρα. Ο Θεός Διόνυσος φοράει στεφάνι φτιαγμένο από φύλλα και καρπούς αμπέλου και στο σκύπτρο του επίσης έχει πλεγμένα σταφύλια και φύλλα αμπέλου και στο πόδι του επίσης έχει κόσμο φτιαγμένο από ρόγες σταφυλιού. Όχι μόνο στο κέντρο των πατωμάτων, αλλά και στα κατόφλια μεταξύ των δωματίων, οι επαύλεις της Πέλλας είχαν ψηφιδωτά, όπως αυτό που μας δείχνει έναν δράκοντα με το 1/3 του σώματός του να μας θυμίζει σκύλο και το άλλο τρίτο φτερωτό τέρας που επιτίθεται πάνω σε ένα ελάφι. Ο κρόκος είναι ένα αυτοφιές φυτό στη Μακεδονία, του οποίου όμως τις ιδιότητες εκμεταλλεύτηκαν οι Μακεδόνες όταν με σκοπό τον καλλιέργησαν. Από τον κρόκο έβγαζαν το ζωντανό κίτρινο χρώμα το κροκί και από τα άνθη και από τα φύλλα και τους κορμούς κατασκεύαζαν διάφορες φαρμακευτικές ουσίες. Εδώ ο κρόκος στολίζει ένα από τα πατώματα στις επαύλεις της Πέλλας. Μαρμάρινη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι τυχαίο έβριμα από την πόλη των Γιαννητσών, χρονολογείται γύρω στο 336 με 323 π.Χ. Η παράδοση λέει πως ο Αλέξανδρος και ο φίλος του ο Κράτερος ή Κρατερός, μετά από τη μεγάλη μάχη της Ισού και την νίκη του Αλέξανδρου με 48.000 Έλληνες εναντίον 1.000.000 Περσών, πήγαν για κυνήγι. Ο Κρατερός έσωσε τη ζωή του Αλεξάνδρου και
αυτή τη σκηνή την απαθανάτησε ο φίλος και προσωπικός γλύπτης και ζωγράφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λύσιμος. Ο Κράτερος ή Κρατερός, ο καρδιακός φίλος του Αλεξάνδρου, στόλισε την είσοδο του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς με το σύμπλεγμα των αγαλμάτων που αποθανατίζει και αυτό το ψηφιδωτό, τον Αλέξανδρο, τον Κράτερο και το Λιοντάρι. Ψηφιδωτό από κατόφλι που παριστάνει κενταβρίνα μπροστά στο άνοιγμα μιας σπηλιάς. Η κενταβρίνα κρατάει στο αριστερό της χέρι φιάλι με καρπούς και στο δεξί της χέρι κρατάει ρητό με ζωόμορφη απόλυξη. Πίσω από την κενταβρίνα βλέπουμε τον κορμό ενός δέντρου με δύο κλαδιά χωρίς φύλλα και καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ένα χειμωνιάτικο τοπίο. Λίθινη τράπεζα, έπιπλο πολυτελείας, το οποίο ήταν μόνιμα τοποθετημένο στο εσωτερικό ενός σπιτιού της αρχαίας Πέλλας. Χρονολογείται στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Διακοσμείται με φυτική διακόσμηση, σπυρομέανδρο και γεωμετρική μέανδρο. Ο μαύρος χιστόλιθος έχει βαθιές χαράξεις που είναι γεμάτες με λευκό χρώμα. Το πόδιό του από λευκό μάρμαρο ίσως προέρχεται από άλλο έπιπλο. Και πάνω από την τράπεζα βλέπουμε ένα ακόμη ψηφιδωτό κατόφλι με ζεύγος κενταύρων. Αριστερά ο θηλυκός και δεξιά ο αρσενικός κένταυρος, ο οποίος προσφέρει κάτι στη σύντροφό του. Πρόκειται για το κατόφλι το οποίο οδηγούσε στον Ανδρώνα, όπου βρέθηκε το ψηφιδωτό με το κυνήγι του λιονταριού. Χρονολογείται γύρω στο 325 με 300 π.Χ. Στα δύο αυτά σπάνια ψηφιδωτά εμφανίζονται δύο φορές θηλυκοί κένταυροι. Αυτός είναι ένας πύραυνος, δηλαδή ένα μαγκάλι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η θέρμανση στο εσωτερικό των σπιτιών της Πέλλας. Ανακαλύφθηκε το 1914 στην ανασκαφή ενός σπιτιού από τον οικονόμο και πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό από την καθημερινή ζωή των Μακεδόνων και την θέρμανση στα σπίτια τους τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. Το μάρμαρο στη Μακεδονία είναι ένα ακριβό και πολύτιμο οικοδομικό υλικό. Αυτό το μαρμάρινο ρηχό ανοιχτό αγγείο, μία φιάλη, είναι ένα πολύτιμο κομμάτι από την οικοσκευή ενός σπιτιού και στην ίδια βιτρίνα, μαζί με αυτό το πολύτιμο μάρμαρο, βλέπουμε και ένα θησαυρό που κρύφτηκε από τον ιδιοκτήτη του για να χρησιμοποιηθεί σε ώρα ανάγκης. Ο θησαυρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ένα μικρό πύλινο χωρίς βαφή αγγείου, στην ανασκαφή του ίδιου σπιτιού με το μαρμάρινο ρηχό ανοιχτό αγγείο, τη φιάλη, αποτελείται από 307 ασημένια νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά είναι μια πολύ σημαντική συλλογή, γιατί είναι νομίσματα πρώτης κοπής που ο ιδιοκτήτης τους τα συνέλεγε ως συλλεκτικά κομμάτια, σαν συλλογή. Ο δεύτερος θησαυρός νομισμάτων που βρέθηκε στην Πέλλα αποτελείται από 336 ασημένια νομίσματα. Αυτός ο πολύ σπάνιος θησαυρός από μοναδικά τα παλαιότερα νομίσματα της Πέλλας που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα βρέθηκε σε ένα χωράφι στην ανατολική περιοχή της πόλης.
μέσα σε ένα μικρό χάλκινο αρίβαλο. Ερυθρόμορφα αγγεία του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. στις δύο επόμενες προθήκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πελίκη, η οποία βρίσκεται στο μέσον της πρώτης βιτρίνας, με παράσταση αμαζονομαχίας. Πύληνα γυναικεία ειδόλια, κούκλες δηλαδή, από τους τάφους της ελληνιστικής εποχής, τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ., κεφάλια από κούκλες, με διάφορα χτενίσματα. Και το λατρευτικό μικρό κεφαλάκι από άγαλμα του γενιοφόρου Ηρακλή, από το σπίτι του αγρού του Χρήστου Σγουράκη. Αυτό το άγαλμα, αυτό το κεφάλι του θεού Ηρακλή, θεός ο Ηρακλής, είναι για τους Μακεδόνες που είναι δωρείς, που είναι Τιμενίδες, δηλαδή απόγονοι του Τίμενου, που κατάγονται από του Άργος, είναι Αργιάδες και είναι και απόγονοι του Ηρακλέους, γι' αυτό ονομάζονται και Ηρακλίδες. Στη μέση αυτής της βιτρίνας βλέπουμε δύο φούλκρα. Τα φούλκρα ήταν εξάρτημα από τα προσκέφαλα των κλινών, δηλαδή ήταν το μέρος στο οποίο ακουμπούσαν τα μαξιλάρια οι άνδρες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ανάκλινδρα με τέτοια μετάλλινα προσκέφαλα στα συμπόσια. Πάνω σε αυτά τα μετάλλινα άλογα τοποθετούσαν τα μαξιλάρια, το κεφάλι τους και μισοξαπλωμένοι, μισοκαθισμένοι έπιναν μαζί με φίλους τα συμπόσια. Ο αητός είναι εξάρτημα πιθανώς κάποιου επίπλου ή λαβή αγγείου. Και στην ίδια βιτρίνα υπάρχει μία κουτάλα, μία αρίτενα και ένας σιθμός, σουρωτήρι. Τα μετάλλινα αντικείμενα που βλέπουμε σε αυτή τη βιτρίνα ήταν ενίσχυση και θωράκιση ξύλινης πόρτας, σπιτιού ή και μακεδονικού τάφου. Η πόρτα είχε δύο ή τρεις σταυρούς μετάλλινους πάνω στους οποίους έβαζαν καρφιά τα οποία προς τα έξω εμπόδιζαν τους πιθανούς κλέφτες να μπουν μέσα στο σπίτι. Στην ίδια βιτρίνα αριστερά βλέπουμε κλειδαριές από πόρτες και δεξιά ένα ρόπτρο. Το ρόπτρο ήταν το κουδούνι της πόρτας, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα ήταν η βάση του, η οποία ήταν μετάλλινη, πάνω στην οποία προσαρμοζόταν ένας κρίκος, ο οποίος μπορούσε να ανασηκωθεί και να χτυπήσει, ειδοποιώντας τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ότι κάποιος περίμενε να του ανοίξουν τη θύρα απ' έξω. Στην ίδια βιτρίνα βλέπουμε κλειδιά από πόρτες. Στον πρώτο χάρτη βλέπουμε πώς ήταν το βασίλειο της Μακεδονίας τον 5ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αλέξανδρου του Πρώτου, του πρώτου Μακεδόνα που πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Πέλα τότε ήταν η λιμάνη του Θερμαϊκού Κόλπου. Και η μεταφορά της πρωτεύουσας εδώ έγινε από τις Αιγαίες, γιατί οι Αιγαίες με τις προσχώσεις του ποταμού Αλιάκμονα είχαν χάσει πια τη χάρη να είναι λιμάνη του Θερμαϊκού Κόλπου. Στον δεύτερο χάρτη βλέπουμε πώς ήταν το βασίλειο της Μακεδονίας τα χρόνια του Φιλίππου του Δευτέρου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 336 π.Χ., λίγο πριν από το θάνατό του.
Σε αυτό το χάρτη βλέπουμε την Οικουμένη. Το μεγάλο σε έκταση βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά τις κατακτήσεις του, το οποίο ξεκινούσε από τη μικρή Μακεδονία του πατέρα του και των προγόνων του και έφτανε μέχρι τις Ινδίες και τον Ινδό ποταμό. Στα νότια μέχρι και τον ποταμό Νείλο, καταλαμβάνοντας την Αίγυπτο και τη σημερινή Λιβύη. Και τέλος, στον τελευταίο χάρτη, βλέπουμε τι απέγινε η Οικουμένη του Μεγαλέξανδρου μετά το θάνατό του και μετά τις διαμάχες των επιγόνων, των στρατηγών που προσπάθησαν να τον διαδεχθούν στην Οικουμένη. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλα τον Ιούλιο του 356 π.Χ. την ημέρα που στην Έφεσο κάει και το μεγάλο ιερό της Αρτέμιδας. Ο πρώτος του δάσκαλος ήταν ο Λεωνίδας, συγγενής της μητέρας του. Ο Λεωνίδας ήταν άνθρωπος αυστηρός και δίδαξε στον Αλέξανδρο την εγκράτεια. Ο μεγάλος του όμως δάσκαλος ήταν ο Αριστοτέλης, που ήρθε στην Πέλα ύστερα από πρόσκληση του Φιλίππου και στην πόλη Μίεζα ανέλαβε την διδασκαλία του Αλέξανδρου. Αριανού Αλεξάνδρου Ανάβασης, βιβλίο 7, κεφάλαιο 28. Ο Αλέξανδρος πέθανε τη χρονιά της 114ης Ολυμπιάδας. Όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Ηγησίας. Έζησε 32 χρόνια και 8 μήνες από τον τρίτο, όπως λέει ο Αριστόβουλος. Βασίλεψε 12 χρόνια και τους 8 αυτούς μήνες. Στο σώμα ήταν πολύ όμορφος και πολύ εργατικός. Πολύ έξυπνος στο μυαλό, γενναίος και πολύ φιλότιμος. Πολύ ρυψοκίνδυνος και πολύ επιμελής στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Στις ειδονές του σώματος ήταν πολύ εγκρατής. Ήταν ιδιαίτερα άπλιστος για τους επένους. Μπορούσε να διακρίνει το σωστό ακόμη και όταν δεν το έβλεπε κανείς και από όλα τα φανερά επιτύχανε να βγάλει τα πιο σωστά συμπεράσματα. Μπορούσε να παρατάξει το στρατό και να τον εξοπλίσει και να τον οργανώσει με τη μεγαλύτερη γνώση. Και το φρόνημα των στρατιωτών εξύψωνε και τους έδινε ελπίδα για το μέλλον και το φόβο του κινδύνου τους εξαφάνιζε με το δικό του παράδειγμα της τόλμης. Όλα αυτά με γενναιότητα. Και όσα έκανε φανερά τα έκανε με μεγάλο θάρρος. Και όσα υφάρπαζε από τους εχθρούς, πριν καταλάβει οποιοσδήποτε τι θα συνέβαινε, εκείνος με μεγάλη ικανότητα το προλάβαινε. Τις συνθήκες και τις συμφωνίες τις τηρούσε με σεβασμό και κανένας δεν μπορούσε να τον εξαπατήσει.
στα χρήματα και στις ειδονές του ήταν εγκρατής. Για την ευτυχία των άλλων όμως γενναιόδωρος. Αν σε κάτι έσφαλε ο Αλέξανδρος από τον θυμό ή από την οργή του, ή γιατί υπερβολικά υιοθέτησε τον βαρβαρικό τρόπο ζωής, εγώ δεν τα θεωρώ μεγάλα σφάλματα. Γιατί πρέπει να θυμάται κάποιος με επιείγεια και την νεότητα του Αλέξανδρου και την αδιάκοπη ευτυχία του και εκείνους που τριγυρίζουν τους βασιλείς όχι για το καλό, αλλά προς το κακό. Αλλά και να μετανοεί για όσα σφάλματα έκανε, μόνο τον Αλέξανδρο γνωρίζω από τους παλιούς βασιλιάδες και το έκανε από γενναιότητα. Γιατί οι περισσότεροι, έστω κι αν γνωρίζουν ότι έσφαλαν σε κάτι, νομίζουν λάθος, πως θα κρύψουν ότι το έκαναν με το να υποστηρίζουν ότι είναι σωστή η πράξη τους. Εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να επανορθώσει κάποιος το σφάλμα του είναι να το ομολογήσει ότι το έκανε και να μετανοήσει φανερά. Έτσι, αυτοί που έπαθαν κακό θα παρηγορηθούν, αν ο δράστης ομολογήσει ότι δεν έκανε καλά. Θα υπάρξει η καλή ελπίδα στο μέλλον να μην κάνει τα ίδια σφάλματα, αν και ο ίδιος δείξει πως λυπάται για αυτά που έκανε πριν. Ο Αλέξανδρος όταν απέδιδε τη γέννησή του στο Θεό, ούτε κι αυτό μου φαίνεται ότι είναι μεγάλο σφάλμα. Μπορεί και να το είχε επινοήσει για να τον σέβονται οι υπήκοοι του. Γιατί εγώ δεν νομίζω πως ήταν κατώτερος βασιλιάς από τον Μίνωα, τον Αιακό ή τον Ραδάμανθη, για τους οποίους η γέννησή τους είχε αποδοθεί στον Δία από τους αρχαίους ανθρώπους. Και δεν τους καταλογίζεται καμία ύβρις. Ούτε για τον Θησέα που έλεγε πως ήταν γιος του Ποσειδώνα, ούτε για τον Ίωνα που λέγεται πως ήταν γιος του Απόλλωνα. Ακόμη και η Περσική στολή πιστεύω πως ήταν τέχνασμα προς τους βαρβάρους, για να μην φαίνεται εντελώς ξένος προς αυτούς ο βασιλιάς και για τους Μακεδόνες, για να τους δείξει κάποια αποστροφή του στους απότομους και αλαζονικούς μακεδονικούς τρόπους. Γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται πως ανέμειξε στις τάξεις τους, τους Πέρσες Μυλοφόρους και στα αγήματα τους πιο επιφανείς. Και οι νοποσίες, όπως λέει ο Αριστόβουλος, δεν διαρκούσαν πολύ εξαιτίας του ίνου, γιατί δεν έπινε πολύ ίνο ο Αλέξανδρος, αλλά από φιλοφροσύνη για τους εταίρους. Όποιος κατακρίνει τον Αλέξανδρο, αναφέροντας μόνο τις πράξεις για τις οποίες μπορεί να κατηγορηθεί, ας συγκεντρώσει όλες τις ενέργειες του Αλέξανδρου σε ένα σύνολο. Τότε να τον κρίνει, αφού αναλογιστεί ποιος είναι αυτός και ποια είναι η τύχη του και τι έγινε εκείνος και σε ποιο σημείο της ανθρώπινης ευτυχίας έφτασε, αφού έγινε χωρίς αμφιβολία βασιλιάς και των δύο υπήρων και παντού ακούστηκε το όνομά του. Ενώ ασφαλώς είναι πολύ μικρότερος αυτός που επικρίνει και με ασήμαντα πράγματα ασχολείται και αυτά δεν μπορεί να τα επιτύχει. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι δεν υπήρχε έθνος ανθρώπων, ούτε καμιά πόλη τότε, ούτε κανένας άνθρωπος τον οποίο να μην έφτασε το όνομα του Αλέξανδρου. Ούτε κι εγώ πιστεύω ότι δημιουργήθηκε χωρίς την θεϊκή παρέμβαση. Άνδρας που άλλος όμοιός του άνθρωπος δεν υπάρχει. Και μάλιστα λέγεται πως χρησμοί πρόβλεψαν το θάνατο του Αλέξανδρου και διάφορα οράματα και διάφορα όνειρα που είδαν
διαφορετικοί άνθρωποι. Και η τιμή προς αυτόν και η μνήμη που δεν είναι προς άνθρωπο θνητό. Ακόμη και άλλοι χρησμοί προς τιμήν του χρησμοδοτήθηκαν για το έθνος των Μακεδόνων. Κι εγώ ο ίδιος κατηγόρησα στα συγγράμματά μου κάποιες πράξεις του Αλέξανδρου, αλλά τον ίδιο τον Αλέξανδρο δεν ντρέπομαι που τον θαυμάζω. Εκείνες τις πράξεις του τις κατέκρινα, επειδή σέβομαι την αλήθεια και επειδή θέλω να ωφελήσω τους ανθρώπους. Έτσι κι εγώ, με τη βοήθεια του Θεού όπως και εκείνος, έγραψα αυτό το έργο.